Χωρίς συγκεκριμένες αναφορές, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχεις από τις Βρυξέλλες εν ώψη και της Συνόδου και της μετάβασης, Νίκο Αναστασιάδη, εκεί. Να σας πω, πρώτον, εδώ και καιρό είχαμε πει ότι όλα αυτά που κυκλοφορούσαν περί προθέσεως αναστολής ή διακοπής των ενταξιακών διαδικασιών ήταν απλά ρητορική προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία. Η απόφαση που είχε ληφθεί στα παρασκήνια και μάλιστα από τους ισχυρούς εδώ και 4 μήνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να είναι αυτή που θα κάνει το πρώτο βήμα στην αναστολή ή τη διακοπή των ενταξιακών διαδικασιών, και να σας πω γιατί. Πρώτον, διότι η αναστολή υπάρχει de facto. Οπότε το κόστος σε αυτή την περίπτωση πέφτει στο βάρος της Τουρκίας και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η διακοπή σημαίνει στην πραγματικότητα μια κρίση, την οποία δεν θα ήθελε ούτε η Τουρκία ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των εμπορικών συναλλαγών που υπάρχει μεταξύ τις δύο πλευρές. Υπενθυμίζω ότι για την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη αγορά ανά τον κόσμο με 44,5% και για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία είναι η τέταρτη σε πραγματικούς αριθμούς, έτσι για να, ναι, για να μιλάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 ο όγκος συναλλαγών ήταν 78 δισεκατομμύρια και για την Τουρκία 66,7 δισεκατομμύρια. Συνεπώς υπάρχουν υπάρχει λογική της αμοιβαίας εξυπηρέτησης συμφερόντων. Η εναλλακτική επιλογή που δίνεται για την Τουρκία λόγω της παρατεταμένης διακοπής ή αν θέλετε της αναστολής στην πραγματικότητα των ενταξιακών διαδικασιών είναι η εμβάθυνση ή ο εξυγχρονισμός, όπως λέγεται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το αντάλλαγμα λόγω του παγώματος της ενταξιακής διαδικασίας, της οποίας ευθύνη φέρει η Τουρκία, είναι προς όφελος στην πραγματικότητα του Ερντογάν και της Τουρκίας, διότι ο εξυγχρονισμός θα αφορά εμπορικές συναλλαγές και θα βοηθά τον Ερντογάν να εναρμονιστεί σε ζητήματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ή τις προκηρύξεις διαγωνισμών για τουρκικές εταιρείες. Υπό αυτές τις συνθήκες τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν, εάν συνεχιστεί αυτό το πάγωμα της ενταξιακής διαδικασίας, δεν θα είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ο ίδιος δεν θέλει για τους δικούς του λόγους. Από την άλλη όμως δεν θα έχει κόστος, λόγω του ότι οι εμπορικές συναλλαγές θα συνεχιστούν. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λέει στη ρητορική της ότι επαφείται στην Τουρκία εάν θα συνεχιστεί η διαδικασία και αν θα προχωρήσει στις ενταξιακές διαδικασίες, και θα κουβαλά το κόστος, θα μετακινεί το κόστος προς την Τουρκία, και ο Ερντογάν με τη δική του ρητορική την εσωτερική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάτω από όλα αυτά, προσέξτε, θα μένουν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών. Αυτό είναι το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας, και αυτό το παιχνίδι οφείλεται στο γεγονός ότι Κύπρος, Ελλάδα δεν έχουν προχωρήσει, και αυτό θέλει στρατηγική πολιτική πρόθεση, σε εναλλακτικές επιλογές. Και οι εναλλακτικές επιλογές είναι δύο. Το πρώτο είναι τα υποσυστήματα ασφάλειας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν των υπολείπων ζητημάτων, θεωρεί σημαντική την Τουρκία λόγω του συστήματος ασφάλειας και του ρόλου που παίζει στην ευρύτερη περιοχή, από τον Κάφκασο μέχρι την Ευρώπη, μέχρι τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Άρα η Κύπρος θα μπορούσε να δημιουργήσει με την Ελλάδα ένα υποσύστημα ασφάλειας, αν δείτε το χάρτη, ως εναλλακτική επιλογή. Και το δεύτερο... Είναι όλα διαχείρισης, Γιάννο. Είναι όλα θέμα διαχείρισης. Προσέξτε εδώ. Ναι. Για να αντισταθμίσει στα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα της Τουρκίας, υπάρχει μόνο για την Κύπρο αυτή τη στιγμή και την Ελλάδα μία επιλογή. Ο αγωγός από την Κύπρο στην Κρήτη και από εκεί στην Ιταλία και από την Ιταλία στη Γερμανία. Γιατί η Ιταλία και η Γερμανία είναι μεγάλοι παίχτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεγάλη συζήτηση που γίνεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για τον Βόρειο Αγωγό 2, ο οποίος ανέρθει από τη Ρωσία προς τη Γερμανία. Η Γερμανία θα γίνει ο κύριος διακλαδωτής του ρωσικού αερίου. Συνεπώς, η Γερμανία, η Ιταλία θα αλλάξουν τα συμφέροντά τους συγκριτικά με την Τουρκία σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, που σημαίνει εμπόριο, που σημαίνει πολλά άλλα πράγματα. Εάν αυτά όλα δεν γίνουν, η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει πρώτο λόγο στην σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δευτερεύουση σημασία σε εμείς, λόγω έλλειψης πρώτων συμμαχιών, λόγω πολιτικής που μέχρι τώρα δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε την Τουρκία κτλ. Άρα χρειάζεται... προσπάθησα, συγγνώμη Κατερίνα, προσπάθησα να δώσω ότι μια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
δεν λαμβάνεται μέσα στις 24 ώρες. Έτσι. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο, για την ενημέρωση και την ώρα που είναι τα μάτια στραμμένα.